Χαιρετώ. Λοιπόν, ψυχραιμία. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν άξιζε την νίκη, το λέω μέσως με την πρώτη πρόταση. Οπότε και που χάσαμε δεν μου είναι πάρα πολύ ενοχλητικό το γεγονός. Θα εξηγήσω σιγά σιγά τα δεδομένα και πώς έχει η κατάσταση από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι νομίζω ότι η διαφορά ήταν για παραπάνω. Ο Ολυμπιακός ξύπνησε έτσι σε δύο καρμπών ημίχρονα, ξύπνησε στα δεύτερα κομμάτια των ημιχρών, δηλαδή στη δεύτερη και στην τέταρτη περίοδο, έκανε αρκετά καλά αμυντικά πράγματα, επιθετικά δεν έδειξε ιδιαίτερα έτσι, πολλές αρετές, εκτός από τον Peters εδώ που τα λέμε, και νομίζω ότι δικαίως έχασε, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι έχασε δύσκολα είναι ένα πράγμα θετικό που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί μέσα στην Μπαρτσελώνα, ναι με κάποιες απουσίες η Μπαρτσελώνα, αλλά το ότι ο Ολυμπιακός το πήγε και το πάλεψε και το χάσε ουσιαστικά με ένα-δυο σούτ τα οποία θα μπορούσαν να μπουν και να κάνουν τη διαφορά και να κάνει και την κλοπή του αιώνα που θα μπορούσαμε να πούμε τέλος πάντων ο Ολυμπιακός, είναι ένα θετικό κομμάτι το οποίο θα τον βοηθήσει ψυχολογικά πιστεύω για το παιχνίδι με την Μπασκόνια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαφώς σημαντικότερο από το αποψινό, αν πρέπει να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, γιατί η Μπασκόνια είναι μια ομάδα η οποία είναι πιο πολύ του χεριού του Ολυμπιακού, μια ομάδα την οποία μπορεί να την ελέγξει πιστεύω πιο καλά από ότι η Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Εδώ είμαστε, Μυρωδιάς Πυριάνας, Κόρτσιτ Podcast. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Συνεχίζετε να στηρίζετε το κανάλι με like, με subscribe, με κουδούνια, με καμπάνες και λοιπά, όπως κάνετε, και σας ευχαριστώ ξανά για αυτό. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στο μείον 3. Μπορούσε να είναι και ισόπαλος, αλλά έβαλε τρίποντο ο Πάρα, ο οποίος μας ταλαιπώρησε. Ένα Πάρο ο οποίος τον έχει πιο χοντρό σβέρκο και από τον Μπέο εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, έπαιξε πάρα πολύ καλά το παιδί αυτό. Κάνω και την απαραίτητη πλακίτσα, την οποία ξέρω ότι δέχεστε και αγαπάτε. Πήρε πολλά επιθετικά rebound ο συγκεκριμένος τύπος. Ήταν πολύ κομβικός και έβαλε και τρίποντα τα οποία δεν περιμέναμε από αυτόν. Αν και όποιος τον ξέρει από την Μπανταλώνα και από την Εθνική Ισπανία που έχει κάνει ένα πέρασμα, είναι παίχτης καλός. Άλλο που κάνω εγώ πλάκα για σβέρκους και για τέτοια. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο, η Μπαρτσελώνα ήταν πάρα πολύ πιο διαβασμένη από τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Κόψανε την δημιουργία του Φαλ. Δεν ξέρω αν τελικά ο Φαλ έκανε assist απόψε ή έμεινε χωρίς assist εντελώς, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ εντός εισαγωγικών για τον Φαλ, ο οποίος συνήθως βγάζει 5, 6, 8 assist ανά αγώνα, άμα του κάνει έτσι το match και του βγει ο ρυθμός. Από εκεί πέρα, πάρα πολύ καλός ο Βέσελη στην αρχή, ταλαιπώρησε τους ψηλούς και ο Έρναν Γκόμες προφανώς, ο καλός Έρναν Γκόμες, συγγνώμη φίλοι Παναθηναϊκοί, αλλά πάντα ο καλός Έρναν Γκόμες ήταν ο Γουίλι, έτσι, το ξέρετε αυτό. Δεν είναι τώρα ούτε πικάρισμα, ούτε καζούρα. Και προφανώς η τεράστια λατρεία, ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος αν ήταν καλά θα ήταν παίχτης, μπορεί και max συμβολέου στο NBA, απλά έχει ψεύτικα πόδια. Δεν μπόρεσε ποτέ να βγει αυτό το hype που έκανε το Milwaukee για αυτόν και το Γιάννη Παρέα, που ήταν δύο rookies τις χρονιές 13 και 14 αν θυμάμαι καλά, ή 14-15 πάνω κάτω, και ουσιαστικά αναγκάστηκε αρκετά νέος να φύγει από το NBA, να αναζητήσει την τύχη του στην Ευρώπη, και πάρα πολύ καλά τα καταφέρνει ως τώρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν εκβιάζει καταστάσεις, ούτε shoot, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι καψούρα από παλιά αυτός ο παίκτης, και χαίρομαι να τον βλέπω υγιή και να παίζει όμορφα. Ανεξάρτητα αν μας ουσιαστικά ήταν μάλλον ο MVP, αυτός ή ο Willy, μπορείτε να πείτε ότι ήταν ο MVP του αγώνα και μας καταδίκασε στην ήττα τέλος πάντων. Τώρα, από εκεί και πέρα, Γκριμάου, ο οποίος παρεμπιπτόντως κάνει κάτι με το μαλλί του αιώνιου φοιτητή που τα πίνει, πώς το λέγανε εκείνος στο πεδίο του Άρεος που έκλεισε, στο Δινιακό, λοιπόν, και γίνεται σκνήπα 6 ώρα και γυρνάει στους αμπελόκηπους με τα πόδια, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, κάνε κάτι για το μαλλί, πέρα την πλάκα, τον κέρδισε τον Μπαρτζόκα κατά κράτος, εγώ πιστεύω, ο Γκριμάου, γιατί, ξαναλέω, έκανε το πιο σπουδαίο που κάνουν ελάχιστοι φέτος. Έκλεισε τους διαδρόμους από τον φαλ προς τα έξω ή προς τις πάσεις με κοψίματα. Και αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι Ολυμπιακοί, το έκαναν οι Μπλαουγκράνα. Και ουσιαστικά αυτοί είχαν πάρα πολύ καλύτερη αναλογία assist λαθών. Ξέρετε πόσο το μετρά το συγκεκριμένο στατιστικό. Εδώ ο Ολυμπιακός ήταν χάλια. Βάλε και τα επιθετικά rebound. Οπότε όλο αυτό το πράγμα στο πρώτο ημίχρονο μύριζε μία διαφορά 8 πόντων, 10, 6, πήγε στους 3. Τυχερός ο Ολυμπιακός, πιστεύω, στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί δεν είχε παίκτες να βγούνε. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε έναν καλό Πίτερς, έναν αρκετά καλό Μιλουτίνοφ, μιλάμε για το πρώτο ημίχρονο. Και εκεί που θέλω να σταθώ είναι στο εξής. Βλέπεις Μπαρτζόκα, σε αγαπάω, σε λατρεύω, δεν θέλω να φύγεις ποτέ. Okay. Βλέπεις ότι μπήκε ο Μπρασδέικης και έχει κάνει 2-3 πάρα πολύ καλές ενέργειες και επιτέλους του πάει ένα μάτς. Γιατί δεν ξαναμπαίνει ο Μπρασδέικης στα παιδιά ποτέ ξανά. Εξηγήστε το μου κάποιος αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό. Επίσης, Παπα-Νικολάου κακός, δεν πετύχαινε σήμερα ούτε τη θάλασσα με βότσαλο. Okay, γίνονται αυτά, μεγάλος αρχηγός κλπ. Αλλά τα κακά παιχνίδια να τα λέμε. Δεν θα κρατάμε πάντα το Παπα-Νικολάου σε ένα βάθρο και δεν μπορούμε ποτέ να πούμε κακή κουβέντα για αυτόν. Πολύ αγαπημένος παίκτης, πολύ φιλότιμος τα πάντα, αλλά κακό σήμερα. Έπαιξε πολύ. Λαρετζάκης, Λαρετζάκη αγόρι μου. Έβαλε 2 τρίποντα πόσα έβαλες, οκ. Okay. Γιατί τρως εσύ challenge. Γιατί τρως challenge την ώρα που είναι ξεκάθαρο και από την πρώτη λήψη, ούτε καν το πρώτο replay, από την πρώτη λήψη, ότι έχεις βγάλει εσύ την μπάλα εκτός. Τι κοροϊδεύεις εντός εισαγωγικών τον Μπαρτζόκα και του λες κάνε challenge. Τι challenge να κάνει ρε εσύ. Εσύ την έβγαλες. Φως φανάρι. Τέλος πάντων, είναι αυτά τα ψυχολόγητα. Και μετά νομίζω πάει και κάνει step back τρίποντα, μου λες και είναι ο Harden. Είναι αυτά τα πάνω κάτω του Λαρετζάκη. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει τραγικά όπως περίπου ξεκίνησε το πρώτο. Πλημμύρα στην άμυνα, οι άλλοι να κάνουν κοψίματα back door, να παίρνουν την μπάλα όπως θέλουν κοντά στη ρακέτα κυρίως. Αυτό με ενόχλησε περισσότερο. Λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλή άμυνα κοντά στη ρακέτα. Δεν φάνηκε αυτό. Πάρτι Ερναν Γκόμες, πάρτι Τζαμπάρι, πάρτι και ο Βέσελη λιγότερο προφανώς. Και ουσιαστικά τελειώνει το ημίχρονο με έναν άοσμο, άγευστο, κακό Ολυμπιακό με 75 κάτι. Αλλά το σημαντικό είναι η 75 παθητικό που είναι παραπάνω νομίζω από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός σε όλο το μάτς σαν μέσο όρο. Και μετά σφίγγει ο Ολυμπιακός επιτέλους την άμυνά του, παίζει άμυνα από αυτή που ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει και ουσιαστικά πάει να κλέψει το μάτς, αλλά επιθετικά δεν βρίσκει ποτέ τις λύσεις. Μπλόκαρε εκεί και ο Πίτερς, μέχρι και έρμπολ βάρεσε τρίποντο, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Είχε πάρα πολύ στενό μαρκάρισμα, έπαιξε καλά, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα παραπάνω αυτό, από αυτό που έκανε. Κάναν πουθενά. Γόκαπ αφημένο στον πάγκο, μάλλον δίκαια, γιατί ο Williams Goss ήταν πιο καλό σε ορισμένα πράγματα και δεν μπορώ να κακίσω τον Μπαρτζόκα για αυτό το πράγμα. Ο Μιλουτίνοφ ήταν συγκινητικός, πάλεψε πάρα πολύ, πήρε και επιθετικά rebound, ήταν καλός, αλλά γενικότερα ο Μακίσικ κι αυτός έπαιξε, ανακάτωσε, δεν έκανε τίποτα στο συγκλονιστικό, αλλά ήταν ok. Αλλά γενικότερα, όπως το βλέπετε και από αυτά που σας λέω, αλλά και από το match που είδατε λογικά, δεν ξέρω αν είδατε το ποδόσφαιρο, τι ποδόσφαιρο. Ότι τι ποδόσφαιρο γενικότερα σαν άθλημα, τι ποδόσφαιρο ελληνικό, έτσι. Τα αφήνω εκεί. Λοιπόν, προφανώς ο Ολυμπιακός δεν μου άφησε αυτή τη γεύση, αυτή την οσμία, ας πούμε, τη μυρωδιά ότι θα έπρεπε να κερδίσει το ματς. Αν και έφτασε πολλές φορές, 2-3 τουλάχιστον, με ένα σουτ να ισοφαρίσει ένα λεπτό πριν τελειώσει ο αγώνας. Απλά δεν τα κατάφερε. Κάλνης πολύ καλός. Αυτοί είχαν και το σοκ με τον Λαπροβίτολα που δεν έπαιξε, γιατί ο Λαπροβίτολα λογικά πρέπει να αρρώσει ο Φέδων Γεωργίτσης και πήγε και έπαιξε στα μπουζούκια με τους Μουστακαλίδες εκεί πέρα με τη Μέρη Χρονοπούλου. Μάλλον αυτό είναι ο λόγος. Τέλος πάντων, βλακίες. Να πούμε καμιά χαζομάρα. Καμιά χαζομάρα. Και κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός πραγματικά τώρα πέρα από τις πλάκες με τα μουστάκια του Λαπροβίτολα, νομίζω ότι με καλή ψυχολογία, θα το πω εγώ, έπαιξε μέτρια και πήγε να κερδίσει. Στην τύχη, κανονικά πήγε να κερδίσει.
Με καλή ψυχολογία θα πάει τώρα στη Βιτόρια να παίξει ένα μάτς τελικό, όπως ήταν τελικός και με το Μιλάνο, με τη Μονακό, συγγνώμη, και ουσιαστικά εκεί πέρα θα δούμε πώς θα πει διαβάζει ο Σάκος, γιατί με δεύτερη ήττα δυσκολεύει το πράγμα, δεν γίνεται απαγορευτικό, αλλά με δεύτερη ήττα ουσιαστικά σαν να σου λέει είστε εσείς κύριε τις θέσεις 7 με 10, ενώ με νίκη κοιτάς και προς εξάδα μεριά. Είναι όλα ρευστά, είναι όλες οι ομάδες κοντά, όπως το ξέρετε έτσι κι αλλιώς και εσείς πολύ καλά βλέποντας τη βαθμολογία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε γερά. Αύριο έχουμε Παναθηναϊκό. Ίσως έχουμε και pick and bet με Γιωργάρο, ο οποίος πέτυχε και το Περιστέρι με τη Ρήτας, ότι η Ρήτας δεν θα χάσει τόσο εύκολα. Πέτυχε και αυτό, το συν 1 που ήταν του Champions League. Οπότε και εκεί είμαστε καλά σε κάθε περίπτωση. Περιμένουμε άλλα δύο μάτσα αυτή τη βδομάδα. Πάμε, θα κάνουμε παρέα. Υποθέτω καλά να είμαστε, θα βγούμε και μετά τον Παναθηναϊκό και μετά τον Ολυμπιακό. Και μετά έχουμε και άλλα βίντεο που θα ετοιμάσουμε για σας, για να κάνουμε την παρέα μας, τα σχόλιά μας και να περνάμε όμορφα με μπασκετάρα. Αυτά, να προσέχετε. Τους δικούς τους ανθρώπους κυρίως βλέπετε τις συζητήσεις, γίνονται τραγικά πράγματα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό με την εγκληματικότητα, με σκληρά εγκλήματα, να μην μαυρίζω την ψυχή μας τώρα τελευταία στιγμή. Μπάσκετ να παίζετε, μπάσκετ να βλέπετε, γιατί υπάρχει άφθονο μπάσκετ παντού, και προφανώς τα υπόλοιπα τα λέμε εν καιρό. Να είστε καλά, γεια σας.